βιβλία του 502 το έχεις. 502, όχι το 503. Εντάξει, και το 92 το έχω. 25, το 047. Για, όχι και οι δύο εδώ. Πείτε μου, κύριε Λεωνίδα. Ηλία μου, πήγαινε έξω, παρακαλώ, και μάζεψε τις κούτες, γιατί έχει πιάσει μεσημέρι. Δεν θα προλάβουμε. Εντάξει. Να σου πω, Ηλία. Θα κάτσει λίγο παραπάνω το μεσημέρι, έτσι. Κύριε Λεωνίδα, πάλι. Εντάξει, βρε αγόρι μου, το ξέρω, σε έχω κουράσει, αλλά έχει πιάσει πολλή δουλειά. Χρειάζομαι χέρια. Εντάξει, θα μείνω. Εντάξει. Θα σε αποζημιώσω. Να ανησυχείς. Εντάξει. Ωραία. Γεια σα. Πάω, αγαπητέ. Να σου πω. Τον Ηλία τον έχουμε κουράσει πάρα πολύ. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Και τι θες να κάνω, αφού έχει πιάσει πολλή δουλειά. Άκουσε με. Σκέφτομαι, τώρα που μπορούμε δηλαδή, να βρούμε μια αγγελία. Να ζητήσουμε μια κοπέλα. Περίμενε, μην είσαι αρνητικός. Μισό λεπτό. Να έχω τον Ηλία αποκλειστικά στην αποθήκη και δώσεις πωλήσεις μια κοπέλα, έτσι, νεαρή, ευγενική, εμφανίσιμη. Έλα, κάνει καλό στο μαγαζί. Θα με βοηθάει και εμένα. Εντάξει, δεν είναι κακή η ιδέα σου. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που αυξήθηκαν οι πωλήσεις, έχουμε το περιθώριο το οικονομικό να πάρουμε άλλο έναν υπάλληλο. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, καλά, εντάξει, άστο. Θα το κανονίσω εγώ με το λογιστή και θα τα μιλήσουμε, εντάξει. Τέλεια, ναι. 182 εδώ. Βρε Ηλία. Ορίστε. Έλα λίγο εδώ, σε παρακαλώ. Εσύ που ξέρεις από υπολογιστές, να με βοηθήσεις σε κάτι. Βάζω εδώ αυτή την αγγελία. Έχω καταχωρήσει το κείμενο, τα email, τηλέφωνα, αλλά δεν την παίρνω μέσα. Πατήστε κάτω δεξί κλικ στο κόκκινο κουτάκι. Α, αυτό έπρεπε να κάνω. Οκ. Τι βλέπω, ψάχνετε καινούργια υπάλληλο. Ναι, μια κοπέλα εδώ για τις πωλήσεις. Να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο. Ναι, αφού σε έχω κάνει πέρα δόθε. Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο. Όχι, μια κοπέλα εμφανίσιμη, να είναι καλό παιδί. Δεν χρειάζεται να ξέρει απαραίτητα από πωλήσεις. Θα τη μάθουμε εγώ, εσύ, η Βίκη. Ίσως έχω κάτι στο μυαλό μου. Α, ναι. Ναι. Ωραία. Πώς είναι, τι... Πες την άρθρα. Είναι όμορφη. Αυτό που ζητάτε ακριβώς, είναι εμφανίσιμη. Ωραία. Πες την άρθρα από εδώ. Δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμη βέβαια. Πάρτε τηλέφωνο, πάρτε τώρα. Πάρε τώρα. Ναι. Άμα είναι να βοηθήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, γιατί να βάζω αγγελίες τσάμπα. Έλα, Σοφάκη. Τι κάνεις. Όχι, δεν σε πήρα για καφέ. Τι κάνεις τώρα, εργάζεσαι. Όχι. Ψάχνεις για δουλειά. Ωραία. Ίσως έχω κάτι στο μαγαζί που δουλεύω. Με πωλήσεις. Τα σε ενδιαφέρε. Ωραία. Μπορείς να περάσεις αύριο το πρωί κατά τις 9. Ωραία. Υπέροχα. Έγινε. Γεια σου, τα λέμε. Ωραία. Αύριο 9 η ώρα θα είναι εδώ πέρα. Κομπλέ. Τέλεια. Άντε, πήγαινε τώρα να προλάβουμε. Κοριτσάκι μου, έτσι πρωί-πρωί ντυμένη, ωραία και περιποιημένη και με ωραία διάθεση. Μάντεψε, θυμάσαι το φίλο μου τον Ηλία. Πώς δεν θυμάμαι τον Ηλία, για πες. Μου βρήκε δουλειά. Τέλεια, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Πού? Στο μαγαζί που δουλεύει και ο ίδιος, με καλλιτικά είναι. Αχ, πάρα πολύ ωραία, μπράβο κοριτσάκι μου, μπράβο. Και πας τώρα εκεί. Σε μισή ώρα έχω ραντεβού με τον ιδιοκτήτη και τη γυναίκα του, να μιλήσουμε. Λοιπόν, άκουσα με. Μόλις τελειώσεις θα με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τι έγινε με τη δουλειά, ε. Αμέσως μόνο, αλλά μου θα σε πάρω. Μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο. Τα λέμε μετά, μην αργήσω. Ναι, στο καλό, στο καλό. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά, πραγματικά. Τίποτα, αφού μπόρεσα και βοήθησα. Είσαι ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Και ο κύριος Λεωνίδας και η κυρία Βίκη είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Ναι, και οι δύο είναι υπέροχοι. Σου ξέρω χρόνια. Καλησπέρα, κύριε Λεωνίδα. Καλησπέρα, τι έγινε, το ρίξαμε στην μεντούλα. Εγώ τώρα έφευγα, πάω για τις εξωτερικές δουλειές. Άντε, πήγαινε. Τι έγινε, όλα καλά. Ναι, όλα καλά, τακτοποιώ. Ωραία. Είσαι πολύ όμορφη, το ξέρεις, ε. Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδα.
Είσαι και πάρα πολύ καλή στη δουλειά σου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και τυχερός που σε έχω στο μαγαζί μου, ε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να τακτοποιήσω λίγο. Ήθελα να ξέρεις ότι ό,τι πρόβλημα έχεις θα έρχεσαι να μου το λες. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σου το λύσω. Ναι. Μπορώ να σου παρέχω ό,τι θέλεις, έτσι. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Πελάτης. Α, ναι, ναι, εξυπηρέτησα. Καλησπέρα. Λεωνίδα. Έλα, τι. Πες μου κάτι. Πώς τη βλέπεις τη Σοφία? Τι εννοείς, πώς τη βλέπω? Όχι, λέω, δεν είναι πολύ δραστήρια, δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Αχα, αυτό, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δραστήρια, πολύ καλή στη δουλειά της, εξυπηρετικότατη. Και να σου πω και κάτι, μπράβο και στον Ηλία που μας τη σύστησε. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάω. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε. Τι. Τι λες, ένα βράδυ να καλέσω τα παιδιά να φάμε όλοι μαζί, να γνωριστούμε και καλύτερα, ε? Όχι, όχι. Γιατί? Οι υπάλληλοι είναι υπάλληλοι, έτσι. Να κάνουν τη δουλίτσα τους και τέλος. Δεν χρειάζεται πολλά-πολλά, ούτε φαγητά και δώρα και τα λοιπά. Έτσι. Ας τους εκεί που είναι, έτσι. Να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Αν και θα το ήθελα, αλλά έχεις δίκιο. Κοριτσάκι μου, γιατί δεν έχεις ετοιμαστεί να πας στη δουλειά? Είμαι απόγευμα σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου, δουλεύεις μια εβδομάδα εκεί πέρα, δεν μου έχεις πει τίποτα για την καινούργια δουλειά. Πώς είναι τα πράγματα, σου φέρονται ωραία? Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Θα συνεχίσω βέβαια να ψάχνω και για κάτι άλλο. Να ψάχνεις για κάτι άλλο, γιατί? Έχεις κάποιο παράπονο? Κουράζεσαι μήπως? Μήπως δεν σου φέρονται ωραία? Ρε μαμά, όλα καλά είναι, όλα καλά. Απλά θέλω να κάνω κάτι πάνω σε αυτό που σπούδασα. Εντάξει, κοριτσάκι μου, όμως περνάμε δύσκολες μέρες. Δεν είναι εύκολο να βρεις δουλειά. Πρέπει να το σκεφτείς, γιατί τα λεφτά που παίρνεις είναι πάρα πολύ καλά. Και μας βοηθάνε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, ε. Μην το ξεχνάς αυτό. Καλά, θα το σκεφτώ. Η παλέτα με τα ροζ είναι αγαπημένη μου. Ναι, σοβαρά. Ναι. Πολύ χαίρομαι, έτσι να βάφεσαι, να βλέπω και οι πελάτησες. Εννοείται. Και η μόβη είναι πολύ ωραία. Ναι. Κοριτσάκι μου, πολύ ωραία. Βίκυ, να σου πω κάτι. Θα να πάω στον Κώστα τώρα να πάρεις αυτή την παραγγελία. Θα πάω εγώ, δεν πειράζει. Ναι, να πάει, είμαι κουρασμένη, σε παρακαλώ. Όταν λέω κάτι, θέλω να γίνεται όπως το λέω εγώ. Εντάξει. Δώστε. Να σου πω. Έχω τους λόγους μου. Καταρχήν θέλω να μάθει τη δουλειά και θέλω να την επιβλέπω. Το καταλαβαίνεις. Εντάξει, έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, Σοφία. Από τότε που έχεις έρθει εδώ στο μαγαζί, ξέρω τι μου έχεις κάνει. Σε σκέφτομαι συνέχεια και σε θέλω. Τι είναι αυτά που λέτε? Ξέρω. Θέλω να σε φιλήσω, θέλω να σε... Η γυναίκα σας. Η γυναίκα σας, σας λέω. Τι κάνεις, τι έγινε? Όχι, ήρθα να πάρω τα κλειδιά που τα ξέχασα. Α, οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Άντε, πήγαινε. Εμείς οι δύο αφήσαμε κάτι στη μέση. Σας παρακαλώ πολύ! Έλα. Λεωνίδα, τι έγινε χθες στο μαγαζί με τη Σοφία? Τι εννοείς, τι έγινε? Όχι, λέω, πολύ κοντά σας είδα. Τέτα τέτ, συμβαίνει κάτι? Τι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν μου λες. Μήπως σου αρέσει μικρή? Εσύ, πας καλά. Τι είναι αυτά που λες? Σου έχω δώσει εγώ τέτοια δικαιώματα μέσα στο μαγαζί μας να την πέσω στη μικρή? Αλλά αφού θες να μάθεις, θα σου πω την αλήθεια ότι το αντίθετο έγινε. Δηλαδή? Δηλαδή,
Η μικρή μου την έπεσε. Ήμασταν εκεί την ώρα που έφυγες και με πλησίασε και άρχισε να μου λέει γλυκόλογα και να μου λέει πόσο καλός είμαι και διάφορα τέτοια. Ξέρεις, για να κερδίσει αύξηση και να κερδίσει προνόμια. Αλλά εσύ φταίς γι' αυτό, ε. Εγώ γιατί? Γιατί εγώ σου έλεγα τις προάλλες ότι δεν θέλω να έχουμε πολλά-πολλά με τους υπαλλήλους και εσύ μου έλεγες άλλα. Θυμάσαι? Λοιπόν, έχεις δίκιο. Θα τη διώξουμε. Έκαλμα. Λέω θα τη διώξουμε, τέλος. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Περίμενε, αμέσως να τη διώξουμε. Κάτσε. Έκανε ένα πτέσμα το κορίτσι, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της, έτσι. Α, και την έχουμε και ανάγκη. Εσύ το λέγεις αυτό. Ωραία. Οπότε, άστο, θα το λύσω εγώ το θέμα. Σου υπόσχομαι ότι θα τη βρω τη λύση. Απλά θέλω να μην ανακατευθείς καθόλου. Καθόλου. Μ' ακούς? Καθόλου. Εγώ. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Ωραία. Σοφία. Σοφία, συμβαίνει κάτι. Σε βλέπω λίγο περίεργη. Άσε ρε, Λία. Θα στο πω γιατί είσαι φίλος μου. Λέγε, τι συμβαίνει? Σκεφτόμαι να φύγω από εδώ μέσα. Γιατί? Βρήκες κάτι άλλο? Όχι, δεν βρήκα κάτι άλλο. Τότε? Θα σου πω κάτι και δεν θέλω να το πεις πουθενά. Πες μου, λέγε. Ο κύριος Λεωνίδας με παρενοχλεί. Τι πράγμα? Έλα ρε, εσύ, ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας είναι διαμάντη. Είναι απίστευτος τύπος. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Καλά ρε, με αμφισβητείς τώρα. Όχι ρε Σοφία, απλά... Μήπως έχεις δώσει και εσύ κάποιο δικαίωμα, κάτι... Τι είναι αυτά που λες ρε, δεν τρέπεσαι λίγο? Λες και δεν με ξέρεις όσα χρόνια. Λέω, Σοφία, λέω. Σοφία, περίμενε λίγο. Σοφία, να σου πω. Σοφία. Κοριτσάκι μου, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να παραμείνεις στο μαγαζί μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Η κυρία Σοφία τον χώρισε. Τον έδιωξε το μαγαζί. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαι πολύ περήφανη για σένα που βρήκες το κουράγιο και τον ξεμπρόσχεσες. Όμως, κοριτσάκι μου, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν βρήκες έτσι το θάρρος να μιλήσεις πιο νωρίς? Κάτσε ρε μαμά, δεν είναι εύκολο. Φοβόμουν. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Όταν κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει όρια, βρήκα το θάρρος και μίλησα στη γυναίκα του. Και ευτυχώς με άκουσε.